την κυρία Μέρκελ να κατέβει, ότι υπάρχει μόνιμος πλέον μηχανισμός χρηματοδότησης των προβληματικών χωρών και μάλιστα με λεφτά. Είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη. Και γι' αυτό είναι από τα ζητήματα που θα κουβεντιάσουμε ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα αυτό. Λένε ότι ο αρχικό κεφάλαιο είναι 200 εκατομμύρια, θα πάει στα 500 αν χρειαστεί με εγγυήσεις. Δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν συνολικά την κρίση χρέους. Ναι, μόνο που αν μπει στη μέση και η Ιταλία που δεν έχει κλείσει το θέμα. Και η Ισπανία. Και η Ισπανία θα πάμε πάνω από 1,5-3. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τελικά με αυτό. Εκεί υπάρχει όλη η ιστορία αν θα κόψει χρήμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να καλύψει αυτό το ποσό. Συνεπώς, αν υπάρξει ανατροπή, αυτό σημαίνει κόβω χρήμα, ανατροπή της περιοριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν επιμένουν στη λιτότητα οι Γερμανοί. Πάντως ο Ντράγκη το λέει ακόμη και σήμερα, τώρα τηλεγράφημα που παίρνω εδώ, ότι εξακολουθεί να υπάρχει κρίση χρέους, δεν έχει φύγει ποτέ. Από και θα είναι μακρύς ο δρόμος. Ναι. Που σημαίνει ότι οι προσδοκίες δεν πρέπει να είναι και τόσο υψηλές. Που καλλιεργούμε εμείς τους εαυτούς μας ενδεχομένως ή κάποιοι άλλοι σε εμάς. Μα είναι κρίση χρέους με αρχόμενη ύφεση σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ελλάδα και τον Νότο, αλλά και τη Γαλλία πια έχουμε ύφεση και του χρόνου λένε ότι θα έχει και η Γερμανία που είναι χρονιά εκλογική ύφεση. Άρα το σκηνικό είναι πολύ μαύρο για την πολιτική της κυρίας Μέρκελ και μην περιμένουμε να δώσει, να μην περιμένουμε να υποχωρήσει εύκολα. Έλεγα νωρίτερα ότι η κυρία Μέρκελ έρχεται να στηρίξει τον κύριο Σαμαρά σε μια περίοδο που κλονίζεται ηθικοπολιτικά η κυβέρνησή του. Και πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς για να πάρει αυτή την υποστήριξη θα δώσει πολλά. Πολλά, στα πολλά μέσα είναι το πακέτο, θα είναι σκληρό το πακέτο των μέτρων, δεν θα γίνει μαλακότερο, αλλά και οι αποκρατικοποιήσεις. Αυτό το σμήνος των επενδυτών που είναι μαζί με την κυρία Μέρκελ έρχεται για να πάρει, όχι για να δώσει. Έχουμε βγει σαν χώρα ότι έχουμε ευκαιρίες για πώληση της εθνικής περιουσίας μας. Μάλιστα. Γιάννη Τροπή. Λοιπόν, οι στενοί συνεργάτες της κυρίας Μέρκελ και το κλιμάκιο από τη Γερμανία κατέβηκε από την πίσω πόρτα. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και πλέον μπαίνουν τα στελέχη της εθιμοτυπίας, της ελληνικής εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών μέσα στο αεροπλάνο. Άνοιξε μπροστά η πόρτα και νομίζω ότι είναι θέμα ελάχιστων λεπτών το να φτάσει να βγει η κυρία Μέρκελ. Και ο κύριος... Εγώ τη διακρίνω από εδώ, έτσι, γιατί δεν μπορεί να τη δεις από εκεί. Και ο κύριος Σαμαράς θα πάρει τη θέση του πλέον ο Πρωθυπουργός μπροστά στο κόκκινο χαλί. Το αυτοκίνητο που τον μεταφέρει αυτή τη στιγμή σταθμεύει μπροστά από το αεροσκάφος της κυρίας Μέρκελ. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός, θα τον δείτε και εσείς σε πολύ λίγα λεπτά. Κατεβαίνει για να πάρει τη θέση του μπροστά στο κόκκινο χαλί, στην ορθή γωνία που σχηματίζεται από ο χαλί και, και οι δύο ηγέτες να στηθούν μπροστά. Εδώ. Να τη κυρία Μέρκελ. Τα συνάκια της. Θα σχολιάσεις Νίκο το ενδυματολογικό. Από ό,τι βλέπω είναι πολύ άνετα ντυμένη, μεσογειακά. Νομίζω ότι είναι πιστή στην ενδυματολογική γραμμή που ακριβώς, έχει κρατήσει. Λοιπόν, θερμή χειραψία του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μέρκελ και οι πρέπουσες τιμές όπως απαιτεί το πρωτόκολλο. Παρατεταγμένο το είναι. Ακριβώς. Θα μπουν λοιπόν μπροστά οι δύο ηγέτες.
ακούσαμε το γερμανικό εθνικό ύμνο, και ακολουθεί ο δικός μας. Λοιπόν, μετά την ανάκρουση, Αντώνη, των δύο εθνικών ύμνων, οι δύο ηγέτες, βλέπετε, περπατούν πάνω στο κόκκινο χαλί και επιθεωρούν το άγημα των καταδρομέων, το οποίο αποδίδει τις πρέπουσες τιμές. Και ενώ